Καλή σας μέρα, κύριε Σουζόπουλε. Καλημέρα, Λάζαρε. Καλημέρα, Μάρια. Λοιπόν, τα πρώτα σχόλιά σας. Μπάρπαρος, φρεγάτα Νικηφόρος και χειρισμοί στο τρίγωνο, το κρίσιμο, το κρισιμότατο τρίγωνο οριοθέτησης των υφαλοκρηπίδων του ελλαδικού μας κράτους, του κυπριακού μας κράτους και της Αιγύπτου. Λάζαρε, πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ σημαντικό να επαναλάβουμε ότι ο βασικός στρατηγικός στόχος της Τουρκίας εδώ και δεκαετίες είναι ο έλεγχος της Ανατολικής Μεσογείου, κυρίως του θαλάσσιου χώρου. Σήμερα με την ανέβρεση των υδρογων ανθράκων, αυτός ο στόχος έγινε πολύ πιο επιτακτικός για την Τουρκία και τις κυβερνήσεις της. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και σε αυτό το πλαίσιο επιχείρησε δύο κινήσεις. Ενσωμάτωσε της Κύπρου στην τουρκική επικράτεια για να μπορεί να ελέγχει την περιοχή κατά τρόπον αποκλειστικό και σίγουρο με τα σχέδια που εκπώνησαν από τη δεκαετία του 1950 και αμφισβήτηση των διεθνών δικαιωμάτων της Ελλάδας όσον αφορά τη θαλάσσια περιοχή. Γι' αυτόν ακριβώς και αμφισβητεί τα υφαλοκρηπίδανε στο Καστελόριζο για να νομιμοποιείται η Τουρκία να δημιουργήσει το θαλάσσιο τόξο μεταξύ Κύπρου και Ρόδου που να φτάνει μέχρι τη Βόρεια Αφρική και να αποκλεί το σύνολο της Ανατολικής Μεσογείου. Όσον αφορά τώρα την τακτική που ακολουθεί, αυτή η τακτική πάλι είχε ένα διπλό στόχο. Αρχικά ήταν η προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού στο πλαίσιο μιας λύσης που να μπορεί να ελέγχει τη λειτουργία ολόκληρης της Κύπρου μέχρι που να μπορέσει να πετύχει την ενσωμάτωση. Και ο δεύτερος στόχος, τώρα όσον αφορά τα ενεργειακά προγράμματα, είναι αφενός μεν να σταματήσει την υλοποίηση των ενεργειακών προγραμμάτων κυρίως της Ελλάδας και της Κύπρου και κατά δεύτερο λόγο μέσα από μια στρατικοποίηση της κρίσης την οποία επιδιώκει να επιχειρήσει να δημιουργήσει γκρίζες ζώνες στην περιοχή κατά τα πρότυπα που επιχείρησε στο Αιγαίο με τα Ίμια και τις υπόλοιπες περιοχές έτσι ώστε να νομιμοποιείται πια η Τουρκία να έχει παρουσία σε αυτή την περιοχή. Και την ώρα που θεωρεί ότι οι κατεχόμενες περιοχές έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη και μάλιστα έχουν προχωρήσει και σε θέμα συμφωνίας με το κατοχικό καθεστώς, στερεί αυτό το δικαίωμα από την Κυπριακή Δημοκρατία. Και αν προσέξετε στο διαχωρισμό που έχει κάνει τη υφαλοκρηπίδα των χωρικών υδάτων, συγγνώμη, του αποκλειστική οικονομική ζώνη τη περιοχή, στερεί από την Κυπριακή Δημοκρατία αυτού του δικαιώματος. Και θεωρεί ότι ακριβώς ο διαχωρισμός των χωρικών υδάτων γίνεται με την Αίγυπτο, με αποτέλεσμα να θέτει ένα μέρος των τεμαχίων 4, 5 και 6. Ναι, αλλά αυτοί οι κανόνες τους οποίους ήδη η διεθνές δίκαιο σε εισαγωγικά που επικαλείται με την πολιτική των κανονιοφόρων η Τουρκία και την επιδρομική της πολιτική ως πειρατή στην περιοχή έρχεται σε σύγκρουση με το διεθνές δίκαιο της θαλάσσης, έτσι, το οποίο έχει υιοθετήσει ως ευρωπαϊκό δίκαιο, ως ισχύον ευρωπαϊκό δίκαιο και η καλή μας Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, η Τουρκία όμως δεν το έχει υπογράψει. Ναι, ποιο δίκαιο διεθνές μέχρι σήμερα έχει τηρήσει η Τουρκία? Μήπως με την κατοχή της Κύπρου του 37% έχει σεβαστεί διεθνές δίκαιο? Μήπως με τη συμπεριφορά της στην περίπτωση της Συρίας ή του Ιράκ έχει σεβαστεί το διεθνές δίκαιο? Με τη συμπεριφορά της έναντι της Ελλάδας στο Αιγαίο έχει συμπεριφερθεί το διεθνές δίκαιο ή τη συμφωνία της Λοζάνης την οποία ήδη υπέγραψε? Ας μην έχουμε λοιπόν αυταπάτες και ψευδεστήσεις. Η Τουρκία δεν πρόκειται να σεβαστεί τίποτε μπροστά στην επίτευξη του δικού της επεκτατικού στόχου. Επομένως, αν η Τουρκία καταλαβαίνει μόνο από ισχύ και όχι από το δίκαιο, κύριε Σιζόπουλε, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν φροντίσαμε να έχουμε κι εμείς ένα αξιόπιστο πολεμικό ναυτικό και μια αξιόπιστη πολεμική αεροπορία, που ήταν οι συγκεκριμένες εισηγήσεις και μείναμε με ένα ναυτικό σχεδόν ανύπαρκτο, έτσι δεν είναι, και μια αεροπορία εντελώς ανύπαρκτη? Αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε τους εκάστοτε κυβερνώντες, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η ΕΔΕΚ από την πρώτη στιγμή είχε προβάλει τα ζητήματα και της αμυντικής θωράκισης και της ενίσχυσης της στρατηγικής μας αξιοπιστίας, όχι ως πλαίσιο επιθετικού πολέμου όπως κάποιοι επιχείρησαν να μας συσσωρεύσουν και να μας κατηγορήσουν ότι είμαστε πολεμοχαρείς και ότι θέλουμε ακριβώς να θυσιαστούν τα παιδιά μας και πάλι σε ένα... Όταν ο γιατρός Ολυσσαρίδης, θυμάστε νεαρή τότε, το ακούγαμε, είχε πει το σύνθημα «Κάθε πατριώτης και στρατιώτης
κάθε σπίτι και κάστρο. Τότε τον έλεγαν να φέρουμε εδώ και τις εφημερίδες Χαραυγή, ιδίως από εκείνη την πλευρά, από την πλευρά της τότε ηγεσίας του ΑΚΕΛ, ότι ο Λυσαΐς ήταν τυχοδιώκτης, πολεμοκάπηλος και επικίνδυνος. Και μάλιστα... τον έβγαζαν και πράκτορα τη CIA μερικές φορές. Μάλιστα και ακόμα και σήμερα έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, όχι μόνο στο πλαίσιο της ενίσχυσης των αμυντικών μας και στρατιωτικών μας δυνατοτήτων, αλλά πέρσι στις 2 Οκτωβρίου, παρουσία και του τότε Υπουργού Εξωτερικών, του τέος Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, του κ. Κοτσιά, στο Εθνικό Συμβούλιο, καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση που λέμε εκεί, ότι ο τρόπος αντιμετώπισης σήμερα της Τουρκίας θα πρέπει να προέλθει μέσα από μια στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου, στο πλαίσιο μιας εθνικής πολιτικής, η οποία να χαραχθεί και να υποστηριχθεί όχι μόνο από τις δύο κυβερνήσεις, αλλά από το σύνολο των κομμάτων Ελλάδας και Κύπρου, που να στηρίζεται πάνω σε τρεις πυλώνες. Ο ένας ο πυλώνας ήταν ο πολιτικός, με συγκεκριμένες δράσεις στα Ηνωμένα Έθνη για τη διεθνή διάσκεψη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αναστολή οποιασδήποτε αναβάθμιση στο σχέδιο της Τουρκίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά σήμερα που η Τουρκία αντιμετωπίζει μια οικονομική κρίση. Ο δεύτερος πυλώνας ήταν ενεργειακός, με συγκεκριμένες προτάσεις, και πρέπει να πω ότι κάποιες από τις προτάσεις μας υιοθετήθηκαν, πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε με την εμπλοκή και άλλων ισχυρών χωρών στο θέμα της αξιοποίησης εκμετάλλευσης των υδρογοναθράκων, καθώς επίσης και της κατασκευής του αγωγού της Ανατολικής Μεσογείου, που θα ενισχύσει τον γεωστρατηγικό ρόλο Ελλάδας και Κύπρου. Και ο τρίτος ακριβώς ο πυλώνας ήταν ο στρατιωτικός, που λέγαμε ότι δεν μπορεί η Ελλάδα, η μία από τις τρεις εγκύτριες χώρες, να έχει μια ανύπαρκτη έως μηδαμινή στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο. Yes. Άρα απαιτείται αυξημένη αριθμητικά και οπλικά ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο. Απόψε είστε προσκεκλημένος. Ναι, απόψε και είστε... το ναυτικό και την αεροπορία. Απόψε είστε προσκεκλημένος ομιλητής σε μια εκδήλωση της ομάδας διαφύλαξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λεμεσό, κύριε Συζόπουλε, 7:30 το βράδυ διαβάζουμε, με θέμα την ανάγκη αναθεώρησης της στρατηγικής μας. Θα μιλήσει και ο Χρήστος Ιακώβου, ο διευθυντής του ΚΙΚΕΜ, του Κυπριακού Κέντρου Μελετών. Αυτό το θέμα ακριβώς θα αναπτύξω, Λάζαρε, σε αυτήν την εκδήλωση, πώς ακριβώς με πολιτικούς κυρίως όρους και μέσα από την ενίσχυση του γεωστρατηγικού ρόλου της Ελλάδας μπορούμε αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουμε τον τουρκικό επεκτατισμό και την ίδια στιγμή να αναβαθμίσουμε και τη διαπραγματευτική μας θέση σε μια προσπάθεια άσκησης πίεσης ή καλύτερα εξέβρεσης η διερεύνηση της δυνατής εξέβρεσης δημοκρατικής, λειτουργικής και βιώσιμης στο Κυπριακό. Απόψε 7:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Synergy Foundation στη Λεμεσό, πίσω από το ζαχαροπλαστείο Wilton στην Αγίας Φυλάξεως. Λοιπόν, καλή επιτυχία, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.